Ακροπολού. Μην επιμένεις, μην περιμένεις, ρίξε τα δίχτυα σου αλλού. Αυτά που ξέρεις πες αλλού, μας τα παγιάλι προπολού. Αυτά που ξέρεις πες αλλού, μας τα παγιάλι προπολού. Μην επιμένεις, μην περιμένεις, ρίξε τα δίχτυα σου αλλού. Ακόμα εδώ και στα γενέθλια που βρισκόμαστε. Είμαι επίσημα παντιότος. Θέλω να μου πεις καταρχήν μια ευχή για την Ανδρουλά. Της εύχομαι χρόνια πολλά, να είναι πάντα με το χαμόγελο και ευτυχισμένη. Είναι μια ξένα από την κοπέλα. Την έχω γνωρίσει πριν χρόνια μαζί με τον πατέρα της εδώ, της. Και ήρθα μέσω φίλων εδώ πέρα, γιατί είχα να τη δω χρόνια. Και βλέπω και εσένα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ο κόσμος είναι μικρός. Και περνάμε πολύ ωραία. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά μετά από αυτή την μπορώ να πω απομόνωση που είχαμε όλοι μας. Μια χαρούλα. Πες μου τα νέα σου. Τα νέα τα δικά μου. Εμένα αυτή η κρίση που βιώσαμε όλοι δεν ήταν μια κρίση, ήταν μια αυτοσυγκέντρωση, μια ενδοσκόπηση. Κοιτάξαμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, οι καλλιτέχνες πιστεύω δημιουργήσαμε. Ήταν κατά τη γνώμη μου μέσα στο αρνητικό περιβάλλον μια καλή περίοδος για να δούμε πράγματα τα οποία είχαμε παραμελήσει. Άλλοι τα παιδιά τους, άλλοι να κάνουν δουλειές που δεν είχαν κάνει. Εγώ δημιούργησα καινούργια κοσμήματα, ζωγράφισα. Με τον καλό να μας τα δείξεις. Αυτή τη στιγμή φοράω και δύο καινούργια δημιουργήματα. Α, ωραία. Θα δούμε και μια φάση στιγμή και από κοντά στο μέλλον, σε άλλη εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Πάντως χάρηκα που είμαστε εδώ πέρα και βρεθήκαμε και Ανούλα, χρόνια σου πολλά. Έχω κοντά μου τον Άρη Παπαδογιάννη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Άρια. Σε όλα τα καλύτερα πάρτι παντού μέσα είσαι. Παντού, παντού η Άρια τα μουλάκια. Θα έλεγα τώρα και για σένα. Εδώ στα γενέθλια της Ανούλας θέλεις να ευχηθείς κάτι στην Ανούλα που μας βλέπει. Ανούλα, σου εύχομαι χρόνια πολλά, πολύχρονη υγεία και το κάθε σου τραγούδι να γίνει όχι χρυσό και κάτι παραπάνω αν υπάρχει από το χρυσό. Έτσι, γιατί όταν θα δει την εκπομπή μας, έχει κατέβει τώρα κάτω, θα δει τις ευχές μας. Άρη, έχεις εκπομπή. Εκπομπή με ζώδια και όχι μόνο. Θέλεις να μας πεις κάθε πότε μέσα στο High Channel είσαι. Στο High Channel, βέβαια, με κάθε Δευτέρα 12.30 το βράδυ. Και επίσης συνεργάζομαι και με τη Ρίτσα Δημόρφογλου, πολύ γνωστή δημοσιογράφος, στο κανάλι Άττικα, κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 10 το πρωί. Ναι, γιατί οι τηλεθεατές θέλουν να μάθουν και το ζώδιο. Τα άστρα και τα ζώδια μας έφεραν πόδια. Αλλά τα ξεπερνάμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, Άρη? Προς το παρόν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το ITV. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είσαι και πολλά χρόνια εκεί, αρκετά. 5 χρόνια τώρα πηγαίνουμε στον έκτο τηλεοπτικό χρόνο, Άρια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ό,τι άλλη πρόταση κάτσει, κάτι ετοιμάζω με την Άτζη Λουμπέσκου. Το οποίο το συζητάμε, ναι, βεβαίως, γιατί είναι πολύ δυνατή στην αστρολογία. Ετοιμάζουμε κάτι για το Εύσιλον και για τα νησιά, για το Σύρο TV. Όλα είναι από συζήτηση. Ωραία, με το καλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε εμείς να συνεχίσουμε κάτω. Πάμε κάτω. Έλα μαζί μου σε ένα χώρο ομορφιάσου που θα μιλήσουμε για το Φράξιον. Έχουμε έρθει η Λεωφόρος Μεσογείων 30 στον δεύτερο όροφο που θα συναντήσουμε τον γιατρό μας. Αλλά πριν πάμε στο γιατρό μας, πρέπει να σας πω και να σας ξομολογηθώ ότι επειδή έχω πολλά γυρίσματα και πάω δεξιά και αριστερά, όλες δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Τυχαίνει καμιά φορά και τα γυρίσματά μου είναι προσαρτέμιτα. Εκεί πάω στο Λούκας, υδρομαγειρίο και ψητοπολείο, όπου πραγματικά έχω πεντανώσει με φαγητά και τουλάχιστον τρώγω καλά, δόξα τω Θεώ. Πάμε τώρα να δούμε το γιατρό μας. Έλα μαζί. Έχω κοντά μου τον Μιχάλη Αλμπάν, πλαστικός χειρούργος και επιστήμονας. Θέλω να μας πεις δύο λόγια, γιατί θέλουν να ακούσουν οι τηλεθεατές μου, για το Fractional. Για ποιο λόγο το κάνουμε και τι ακριβώς μας παρέχει. Καλησπέρα και από μένα.
καλό μήνα. Να πούμε ότι, να βάλω μια λογική στην όλη συζήτηση, να πούμε ότι κάθε χρόνο το δέρμα μας χάνει την ποιότητά του 1-2% ανάλογα τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του. Σκοπός του Fractional Glazer είναι να μειώσει όσο γίνεται αυτή τη φθορά και αυτό το επιτυγχάνει μέσω του τραυματισμού του. Υπάρχουν, όπως είπαμε και τα είχαμε συζητήσει, δύο ειδών Fractional Glazer. Το κλασικό, το Fractional Glazer διοξειδίου του άνθρακα και το Edium Glass Fractional Glazer. Το Fractional Glazer, το πρώτο, ουσιαστικά τραυματίζει την ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας με σκοπό ο οργανισμός μας να την αποβάλει, να ενεργοποιεί, να τραυματίσει από κάτω συνομιλάστης, να παραχθεί πολύ κολαγόνο και να γίνει μια πάρα πολύ καλή ανάπλαση, ως θεραπεία διαχείρισης. Και το Edium Glass Glazer, το οποίο τη διαπερνάει τη στιβάδα της επιδερμίδας, χτυπάει κατευθείαν στο συνδέδιο του δέρματος συνομιλάστης, τους ενεργοποιεί και επιτυγχάνει πάρα πολύ μεγάλη σύσφυξη. Να πω στους τηλεθεατές μου ότι και εγώ έχω κάνει εδώ Fractional και πραγματικά είχα αποτελέσματα. Να πούμε βέβαια ότι το κάνουν και οι άντρες, όχι μόνο οι γυναίκες. Μην νομίζετε δηλαδή, όλοι χάνουμε 1% κολαγόνα από το δέρμα μας ουσιαστικά. Εγώ, παιδιά, είχα ένα σημάδι πανάδας γιατί πέρσι το καλοκαίρι δεν πρόσεξα με το ατυλιακό και εδώ πέρα σε αυτό το σημείο είχα. Εξαφανίστηκε. Θέλω να μας πεις, γιατρέ, ότι αφαιρεί από ό,τι είδα εγώ στην πράξη την πανάδα. Τα σημάδια... Το φράσιμο που λέει, όπως είπαμε, επειδή είναι ένα plate glaze, δηλαδή μη τραυματικό, αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή να διορθώνει τα προβλήματα είτε του χρόνου είτε κάποια απροσεξία. Και λέγοντα απροσεξία, εννοώντα όπω εσύ κάθεσαι στον ήλιο, να βοηθήσουμε με μία-δύο συνεδρίες να διορθωθεί το πρόβλημα του μελάσματος τη πανάδα, είτε κάποια ολή που έχουμε να την τραυματίσει με σκοπό όσο γίνεται να την εξαφανίσει, είτε ακόμα και σε πιο άρχικου νέου οι οποίοι έχουν ολές ακνής, με δύο-τρεις θεραπείες. Να λιάνει όσο το δυνατόν γίνεται το πρόσωπο. Πάρα πολύ σκολάβω. Πες ότι εγώ έχω ουλές πάνω στο πρόσωπο, μπορώ να τις λιάνω και μπορεί να, με τη συνέχεια να τις εξαφανίσω κιόλας, έτσι. Γιατί εγώ έχω δει με το Fractional ότι έχουν εξαφανιστεί και σημάδια. Εντελώς παντελώς. Αυτή είναι, όπως είπαμε, αυτή είναι η δουλειά του Fractional. Όταν ειδικά συνδυάζεται, κάνω δηλαδή συνδυασμό των δύο laser που έχουμε, το Edium Glass και το Fractional, τα αποτελέσματα είναι στην αποκατάσταση γλαβών και στην σύσφυξη. Γυναίκες οι οποίες νιώθαν πάρα πολύ άβολο το πρόσωπό τους, μπορούμε να πούμε και όμορφες γυναίκες οι οποίες νιώθαν πάρα πολύ άβολο το πρόσωπό τους λόγω ουλών ακνής και βάφων άδεια έντονα, μετά από 3-4 συνεδρίες, κατά γενική τους ομολογία, πλέον κυκλοφορούν και μακιγιάζ της. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν μία γυναίκα ή ένας άντρας άρθει να πραγματοποιήσει Fractional, πρέπει να κάνει κάποια προετοιμασία πριν έρθει στο ιατρείο? Πρέπει να φορέσει το καλό το χαμόγελο. Εμείς εδώ θα του βάλουμε μία κρέμα για τον πόνο τύπου έμυλα, την οποία την αφήνουμε περίπου 20-30 λεπτά για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα πόνου που μπορεί να νιώσει και να κάνουμε την όλη διαδικασία ακόμα πιο ευχάριστη και να πάρει το αποτέλεσμά του, να πάει στη δουλειά του και να νιώθει πάρα πολύ ικανοποιημένος με ένα πιο φρέσκο πρόσωπο. Πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει το να κάτσει κάποιος να του κάνει Fractional? Εγώ ξέρω, οι τηλεθεατές δεν ξέρουν που δεν έχουν λέει. Όσο αφορά το Edium Glass, το οποίο κάνει και τη μεγαλύτερη σύσφυξη, η αποθεραπεία είναι περίπου 12-24 ώρες. Δηλαδή την άλλη μέρα, ούτε υπάρχει κάποιος ερευνητικός, μπορεί να πάει κάποιος κανονικά στη δουλειά του. Όσο εδώ στο ιατρείο, πόσο κάθεται? Πόσο διαρκεί η θεραπεία μας? Ναι, καλά. 40 λεπτά. Α, 40 λεπτά. Μόνο για την αποθεραπεία. Για την αποθεραπεία. Και η αποθεραπεία, αφού ξεκινήσαμε στο Fractional το Laser, είναι περίπου 2 μέρες με 3 που είναι το πρόσωπο ερεθισμένο, γιατί τραυματίζεται ουσιαστικά η επιδερμίδα και μπαίνει η διαδικασία της ανάπλασης. Το καλό είναι όμως ότι έχει αποτελέσματα. Δηλαδή, εγώ από αυτή την πανάδα που είχα βγάλει εδώ, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Αν δεν πρόσεξα, κάνα 2 φορές πήγα να μαυρίσω στον ήλιο, δεν φόρεσα δίλεκο, έτσι την πάτησα. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό και να πούμε ότι κάνοντας ένα Fractional, το κολαγόνο που παράγει το δέρμα μας, το κρατάμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, το κρατάμε περίπου 36 με 48 μήνες. Σχεδόν μέχρι και 4 χρόνια. Έχει παρατηρηθεί στις μελέτες. Οπότε καταλαβαίνεις, Άρια, ότι όταν ένας άνθρωπος μπει σε μια λογική να κάνει
μία-δύο θεραπείες το χρόνο ανάπλασης για την εφράψη μου, τότε βλέπει και εμφανή, δηλαδή στο πέρασμα του χρόνου, στα 2-3 χρόνια, βλέπει εμφανή το χρόνο, σαφέστατα στα μάτια του χρόνου για να υποστατήσω. Μια χαρούλα. Θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το φράξιμο, να ενημερώσουμε ότι κάνεις και άλλα, έτσι εννοείται. Θέλεις να μας αναφέρεις λίγο τις υπηρεσίες σου. Το φράξιμο, όπως είπαμε, είναι μια θεραπεία αντιγύρανσης. Θεραπεία αντιγύρανσης όμως αποτελείται από ένα ολόκληρο πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει να κάνουμε μια εντάτωση, δηλαδή να μια μεσοθεραπεία. Μπορούμε να συνδυάσουμε με μια αυτόλογη μεσοθεραπεία. Οπότε κάνεις και μεσοθεραπείες. Μεσοθεραπείες και PRP. Κάνουμε ενδύματα, είτε αυτά είναι τα απλά που δημιουργούμε το περίγραμμα του προσώπου, είτε είναι τα ανάπτυξη που κάνουμε σαν ανέμα από το lifting, το botox, το κλασικό, το γυαλουρονικό και διάφορες πολλές θεραπείες ακόμα. Οι πελάτες σου όταν έρχονται εδώ πέρα, τι προτιμάνε, τι σου λένε περισσότερο σε ποσοστό βλέπω. Αναλόγως και την ηλικία τους, συνήθως προτιμούν να διορθώσουν κάποιες μικροβορυτίδες που έχουν στο μέτωπό τους. Οπότε συνήθως ξεκινάνε με το να θέλουν να κάνουν ένα botox. Καλό είναι ο γιατρός τους όμως να τους βάλει σε μια λογική πρώτα να τους φτιάξει το δέρμα τους, να έχουν μια γενικά καλή εικόνα και μετά να κάνουν τις θεραπείες που μπορεί ενδεχομένως να έχουν διαβάσει στο ίντερνετ. Και εδώ στο πόδι της Χίνας, έτσι δεν λέμε. Στο πόδι της Χίνας. Και εδώ έχω δει ότι θέλουν πάρα πολλές γυναίκες να κάνουν κάτι. Τι προτείνετε εκεί. Εκεί μόνο πότος. Εκεί μόνο πότος. Μόνο πότος. Μάθια, ναι. Γιατί είναι η σύσφαση του μειός ουσιαστικά που δημιουργεί αυτές τις ρητίδες. Οπότε εμείς πρέπει να δραματίσουμε όσο γίνεται αυτή την κίνηση, έτσι ώστε να σταματήσει και η ρύθμιση. Αν σταματήσει μετά, κρατάει επίπεδο το δέρμα ή θέλει χρόνο. Επειδή το δέρμα ηρεμεί πάνω από τους μυς, δεν συσπώνται, μπορεί και όπως το λέμε αυτό που ηρεμεί, αρχίζει και στρώνει σιγά σιγά και βελτιώνεται η βλάβη, ειδικά αν συνδυαστεί με ένα φράξιμο. Σε αυτό να πούμε ότι όταν περάσει τη διάρκεια του botox, πάντα το botox επιστρέφει σε μια καλύτερη κατάσταση. Αν θέλουμε κάτι πιο μόνιμο σε πιο μεγάλες ηλικίες, και όταν σε πιο μεγάλες ηλικίες ιατρικά, λέμε αν των 50 ετών, ίσως με μια ενδεχόμενη λύση να ήταν το νηστέλι, να κάνουμε ένα mini lift, μια βλεφαροπλαστική. Αλλά σε μια γυναίκα η οποία είναι 30 χρονών, 40 χρονών, και μπαίνει στη λογική της αντιγύρανσης, μπορεί αυτό το πρόβλημα να το καθυστερήσει πάρα πολύ. Να το παρατείνει ως και 20 χρόνια. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει σε μεγάλες ηλικίες είναι ότι κάποια στιγμή κάνουν σακούλες κάτω από τα μάτια έντονες. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια είναι αυτό που λέμε χαλαρότητα του βλεφάρου. Ναι. Και σε μεγάλες ηλικίες η μόνη λύση είναι η βλεφαροπλαστική. Αυτό που είπατε. Ναι, η βλεφαροπλαστική. Αλλά έχει αποτελέσματα μόλις γίνει. Και η βλεφαροπλαστική είναι σχετικά ανώδυνη και αυτή με το πληθυσμό. Θα μας πεις δύο λόγια για τη βλεφαροπλαστική. Όχι, με ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν αρκετές γυναίκες που θέλουν να βελτιώσουν κάτι τέτοιο. Η βλεφαροπλαστική, σαν πρόβλημα, πολλοί άνθρωποι λάθος πιστεύουν ότι οφείλεται στην ποιότητα ζωής τους. Ο κύριος λόγος του προβλήματος είναι η κληρονομικότητα. Δηλαδή, κάποιος από την οικογένειά τους είχε το αντίστοιχο πρόβλημα και τους το κληρονόμησε. Α, ναι. Κατά 90%. Εντάξει, παίζει η ποιότητα ζωής ένα 10%, αλλά καθοριστικός παράγοντας είναι τα γονίδια σε αυτό. Ναι. Η θεραπεία της έντονης χαλάρωσης του βλεφάρου γίνεται με τοπική αναισθησία και υποσχεδιασμό. Κόβουμε εμείς το δέρμα, κόβουμε την περίσσια του δέρματος, διορθώνουμε χειρουργικά το πρόβλημα που δημιουργεί τη βάση του προβλήματος δηλαδή που έχουμε, βάζουμε τα γραμματάκια μας, φεύγει η γυναίκα σε καλή κατάσταση. Μετά από μία εβδομάδα περίπου, αφαιρούμε τα ράματα και σχεδόν το ξεχνάει ότι το έκανε. Α, δηλαδή η όλη διαδικασία είναι μία εβδομάδα. Η όλη διαδικασία είναι μία εβδομάδα. Δεν πάμε να αποτελεί ένα μικρό χειρούργιο, αλλά με ελάχιστο ρίσκο. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις ραγάδες. Οι ραγάδες ουσιαστικά γιατί γίνονται, να πούμε, γίνονται γιατί γίνεται μια απότομη αύξηση της τάσης του δέρματος, είτε αυτή η ιατροφύλαξη παχυσαρκία, είτε γιατί κάποιο έφηβος παίρνει απότομα ύψος. Όταν οι ραγάδες είναι στη φάση που είναι κόκκινες, δηλαδή μόλις έχουν δημιουργηθεί και για τα δύο πρώτα χρόνια, τότε με το φράξιμο του λέιζερ, με μία-δύο συνεδρίες φεύγουν για πάντα και τις ξεχνάνε. Όταν έχουν μπει στη διαδικασία πλέον που είναι άσπρες,
ίσως εκεί θα πρέπει να πάλι συνδυάσουμε τις θεραπείες και να κάνουμε Erbium και Fractional, διορθώνοντας αρκετά και τον τόνο του δέρματος και λιένοντας και το δέρμα. Έλα μαζί μου.